Την είσοδο και έξοδο της Εγνατίας Οδού από τις 7 έως τις 9 το βράδυ της Παρασκευής απέκλεισαν οι αγρότες της Θεσπρωτείας στα πλαίσια των κινητοποίησεών τους. Ο Γεωπόνος Σπύρος Χριστόγλου τόνισε πως αν δεν δοθεί λύση από την κυβέρνηση από την ερχόμενη εβδομάδα, οι κινητοποιήσεις θα κλιμακωθούν, ζητώντας τη στήριξη του αγώνα των αγροτών και από τις άλλες κοινωνικές ομάδες και επαγγελματίες. Μαζί μας ο Χριστόγλου Σπύρος Γεωπόνος, που συμμετέχει στην κινητοποίηση των αγροτών Θεσπρωτείας και είμαστε στον αποκλεισμό της Εγνατίας. Θέλουμε να μας πει λίγα λόγια για το τι κάνουμε τώρα εδώ. Οι αγρότες της Θεσπρωτείας συμμετέχουν στα πανελλαδικά μπλόκα διότι έχουμε κοινά προβλήματα με τους υπόλοιπους στην Ελλάδα αγρότες καθώς και με τους Ευρωπαίους αγρότες. Αυτό που ζητάμε από την κυβέρνηση είναι αφορολόγητο πετρέλαιο για όλους τους αγρότες. Θεωρούμε ότι αυτό το μέτρο είναι εφικτό και δημοσιονομικά. Θεωρούμε ότι μπορεί να πάει η κιλοβατόρα το ρεύμα στα 0,7 λεπτά, γιατί η μείωση του 10% που προανήγγειλε ο Υπουργός Ενέργειας είναι ψίχουλα μπροστά, είναι στα γόνατα δηλαδή του στον ωκεανό, μπροστά στα προβλήματα που έχουμε και στην ενέργεια που καταναλώνουμε. Δεν μπορεί να μας κατηγορούν ότι υπάρχει πιθανότητα φοροδιαφυγής και ελαφραίου πετρελαίου από τους αγρότες από τη στιγμή που έχουν δώσει αφορολόγητο πετρέλαιο στους εφοπλιστές, στους εφοπλιστές και στους βιομήχανους οι οποίοι κατέχουν και τάνκερ. Λοιπόν, ο αγρότης δεν μπορεί να κάνει λαφροθυρία με το πετρέλαιο με ένα πιτόνι βενζίνη. Είμαστε επίσης εδώ για να διασφαλίσουμε το δημόσιο χαρακτήρα του ΕΛΓΑ, αποζημίωση σε όλα τα προϊόντα, ελέγχου στα τρόφιμα. Μόνο που είμαστε εδώ πέρα έχουν περάσει ήδη αυτές τις μέρες 10 βιτία μεγάλα. Έτσι, θέλουμε να τα ελέγξουμε, να δούμε από πού είναι και να μην υπάρχουν παράνομες ελληνοποίησεις. Έλεγχοι σε όλα τα σύνορα, σε όλα τα προϊόντα και να διασφαλιστεί βέβαια και μια ελάχιστη τιμή στα προϊόντα μας. Περιμένουμε την Τρίτη τη συνάντηση με τον Πρωθυπουργό. Τι προσδοκίες σας γεννάει αυτό? Η αλήθεια είναι ότι έχουμε λίγες προσδοκίες, διότι δεν βλέπουμε διάθεση. Από τη στιγμή που ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης μας κατονομάζει ως υποκινούμενους, μας κατονομάζει ως κοπριές, σύμφωνα με αυτά που είπε στη συγκέντρωση στην Καρδίτσα, θεωρώ ότι η στάση της κυβέρνησης θα μπορούσε να ήταν πολύ πιο ευγενική, πολύ πιο πολιτισμένη, και να αναγνωρίσει τη μοναδική παραγωγική τάξη η οποία τρέφει όλο τον ελληνικό λαό. Θέλω να στείλετε και ένα μήνυμα προς τους άλλους επαγγελματικούς κλάδους, τους οποίους οι κινητοποιήσεις σας δυσχεραίνουν όλη τους τη λειτουργία. Πρώτον θα ήθελα να ξεκινήσω από το τελευταίο. Οι κινητοποιήσεις μας δεν δυσχεραίνουν την λειτουργία κανενός επαγγελματικού κλάδου. Τους, γιατί και ο αποκλεισμός που κάνουμε εδώ πάνω στην Εγνατία είναι τελείως συμβολικός. Θα μπορούσαμε να το κάνουμε επαόριστον, δεν το κάνουμε όμως. Ίσα-ίσα αφήνουμε τους άλλους επαγγελματικούς κλάδους να περάσουν. Αυτό το μήνυμα όμως που θέλω να στείλω στους βιοτέχνες, στους εμπόρους, στους χώρους εστίασης, στους εργάτες, στους μισθωτούς, να έρθουν και να ενισχύσουν τα αγροτικά μπλόκα σε όλη την Ήπειρο, σε όλη την Ελλάδα. Και καλώ ιδιαίτερα τους πατριώτες μου εδώ στην Ιγουμενίτσα να σηκωθούν από τις καφετέρειες και να έρθουν εδώ. Εάν ο αγρότης δεν θα έχει να παράξει, δεν θα έχει να ξοδέψει και θα κλείσουν όλα τα μαγαζιά. Είναι κάτι άλλο που θέλετε να κλείσετε, κύριε Σπυρούγλου, αυτή την μικρή συνέντευξή μας? Εγώ θα ήθελα να σας πω ότι μαζί μας είναι και οι μελισσοκόμοι, οι οποίοι έχουν ιδιαίτερα προβλήματα με τις ελαφρές εισαγωγές και με τον καιρό. Δεν δικαιούνται καμία αποζήμιωση από τον ΕΛΓΑ. Μπορώ να σας πω ότι παραγωγή με 400 και 500 κυψέλες δεν έχουν σταγόνα μέλι να πουλήσουν αυτή τη στιγμή. Είναι ντροπή επίσης και είναι άξια απορίας, γιατί ενώ από τη μία ο στόχος της νέας ΚΑΠ είναι η μείωση του αγροτικού πληθυσμού, βγαίνουν συνεχώς προγράμματα νέων γεωργών για να κάνουν τι? Να υποχρεώσουν τον κόσμο να πάρει δάνεια ή μηχανήματα από το βορρά. Αυτό θα πρέπει να σταματήσει. Ονομάζομαι Χριστόγλου Σπύρος, είμαι γεωπόνος εδώ του νομού Θεσπρωτείας, φίλος και συνδράμος στο Σύλλογο Κτηνοτρόφων που είχε την πρωτοβουλία και τώρα πλέον έχει εξαπλωθεί και είναι όλοι οι αγρότες του νομού παρόν σε αυτή την κινητοποίηση. Λοιπόν, από χθες συμβολικά κλείνεται την είσοδο του λιμανιού. Έχουμε κινητοποίηση από την Τετάρτη, είναι προχτές, και ξεκινήσαμε μια συμβολική κινητοποίηση και θα πάει μέχρι και την Δευτέρα.
ή μέχρι την ημέρα τουλάχιστον που θα γίνει ο διάλογος με τον Πρωθυπουργό, θα κλείνουν το λιμάνι για 2 ώρες. Τα αιτήματά σας ποια είναι γνωστά βέβαια, αλλά εδώ και στην περιοχή υπάρχουν κάποια συγκεκριμένα αιτήματα. Τα αιτήματά μας πρώτον είναι κοινά με όλη την Ελλάδα και με όλη την Ευρώπη. Ζητάμε πρώτον την κύριο επαναδιαγωνάτευση της ΚΑΠ, η οποία στόχο έχει να εξαφανίσει τον Έλληνα αγρότη και να τον μειώσει σε πληθυσμό και σε αριθμό. Μπορώ να σας πω ότι στην περιοχή έχουν αρχίσει ήδη να πουλάνε κοπάδια. Στόχος μας επίσης είναι να υπάρχει αφορολόγητο πετρέλαιο. Δεν μπορούμε να κατανοήσουμε γιατί είναι ύποπτος λαθρεμπορίας ο Έλληνας γεωργός και αγρότης με το πιτονάκι και δεν είναι ύποπτος λαθρεμπορίας ο εφοπλιστής με τα τάνκερ. Ζητάμε επίσης η κιλοβατόρα να πάει στα 0,7 λεπτά η κιλοβατόρα, έτσι ώστε να υπάρχει χαμηλό κόστος παραγωγής. Ζητάμε τον ΕΛΓΑ να είναι δημόσιος και να αυξήσει τις ασφαλιστικές καλύψεις. Ζητάμε έλεγχο των εισαγόμενων πρώτων υλών και των προϊόντων από το εξωτερικό σε όλα τα τελωνία και τα λιμάνια της χώρας. Μπορώ να σας πω ότι μόνο εχθές που κάτσαμε εδώ περάσαν 5 βιτία με τρόφιμα. Με τρόφιμα υγρής μορφής. Είναι προφανώς γάλα. Δεν υπήρχε κανένας έλεγχος. Δεν ξέρουν πού πάνε, τι γάλα ήταν, τι ποιότητα ήταν και πού θα χρησιμοποιηθούν. Ζητάμε επίσης στήριξη του πρωτογενής τιμία με κατώτατες εγγυημένες τιμές, έτσι ώστε να μην είναι ασανσέρ η τιμή του γάλατος, για παράδειγμα στο εγωπρόβιο, το οποίο από ό,τι μάθαμε σήμερα θα πέσει κι άλλο και θα πάει στο 1,30 και ίσως και πιο κάτω, ενώ έχει ανέβει. Ζητάμε επίσης από τον κύριο Υπουργό, τον κύριο Αυγενάκη, να μας πει αυτά τα 16.000 αφημοί, ποια είναι η διασπορά σε όλη την Ελλάδα. Γιατί οι δικές μας πληροφορίες είναι ότι τα περισσότερα από αυτά ήταν στην Κρήτη και δεν στο Ρέθινο, από όπου κατάγεται και ο ίδιος. Ζητάμε λοιπόν να μας πει γιατί, ενώ είπε πριν ότι θα αλλάξει όλο το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΠΕΚΕΠΕ, άλλαξε μόνο τον κύριο Σημανδράκο. Θεωρούμε λοιπόν ότι είναι κέρια ζητήματα όλη τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχει θέσει και ένα ποσοστό ανάπτυξη 30%, που σημαίνει ότι εάν δεν καλλιεργήσουμε, το ερώτημά μας το μεγάλο είναι το εξής. Λένε ότι υπάρχει επιστημιστική κρίση και απ' την άλλη μας λένε να μην καλλιεργήσουν τα εδάφη. Πώς μπορεί να γίνει και τα δύο ταυτόχρονα. Αν δεν ικανοποιηθείτε στο ραντεβού που θα γίνει την Τρίτη, λογικά, τι θα κάνουμε εκεί κάτω. Δεν είναι μόνο βέβαια δικό μας το ζήτημα, αλλά εμείς εδώ είπαμε ότι θα κλιμακώσουμε τις κινητοποιήσεις και μου δίνεται μια ευκαιρία να καλέσω τους αγρότες της Ηπείρου να πάνε να ενισχύσουν όλα τα μπλόκα. Και καλώ επίσης τους αγρότες της Θεσπρωτείας, της Ιγουμένης, της Παραμυθιάς, των Φιλιατών, του Μαργαριτίου, της Πέρικας, των Συμβότων, της Πλατανιάς, να έρθουν στα μπλόκα και του Παραποτάμου, να αφήσουν στην άκρη τις διαφορές που μπορεί να έχουν με μένα ή με τους άλλους ανθρώπους, να αφήσουν τις μικροπολιτικές και να σκεφτούν ότι αυτή τη στιγμή δίγονται συμφέροντα όλων. Να στείλετε και ένα μήνυμα για τους άλλους επαγγελματικούς κλάδους που δυσχεραίνονται από τις κινητοποιήσεις σας. Εμείς δεν εμποδίζουμε κανέναν επαγγελματικό κλάδο στην εργασία του. Μπροστά μας βλέπετε κάποια φορτηγά τα οποία δεν μπορούν να μπουν στο λιμάνι. Κάποια στιγμή θα ανοίξουν το λιμάνι και θα περάσουν. Δεν έχουν κανένα πρόβλημα τους επαγγελματικούς κλάδους. Στέλνω όμως ένα μήνυμα στους βιοτέχνες, στους ανθρώπους της εστίασης, στους μισθωτούς, στους απλούς εργαζόμενους, να έρθουν να ενισχύσουν τα μπλόκα. Ας σκεφτούν ότι χωρίς παραγωγή, χωρίς παραγωγούς δεν θα υπάρχει παραγωγή και χωρίς παραγωγή δεν θα έχουν να φάνε. Με έναν πρόχειρο υπολογισμό που έχουμε κάνει, εάν συνεχίσουμε έτσι, η φέτα, μια ναυαρχίδα του ελληνικού προϊόντος, θα πάει στα 20 ευρώ. Ποιος θα έχει να την αγοράσει? Ας το σκεφτούν αυτό. Και τους καλώ να έρθουν εδώ. Και καλώ επίσης τα σωματεία τους σε ευρεία σύσκεψη εδώ, επί του πεδίου, για να συζητήσουμε και να τους δείξουμε τα προβλήματά μας. Ονομάζομαι Σοφία Χριστόφορο, επαγγελματία με νοσοκόμο και σήμερα εκπροσωπώ του νοσοκόμου του Μονίδη Πορτεία και σίγουρα και όλη τη Ελλάδο. Τα προβλήματα του νοσοκόμου θέλω να μου πείτε και τι σκοπεύετε να κάνετε, αν δεν κινηματοποιηθούν τα αιτήματά σα από τον Πρωθυπουργό. Έχουμε στι 1 Φεβρουαρίου, οι νοσοκόμοι είναι λίγο στου αγρότε, στα μπλόκα. Όλοι έχουμε τα ίδια προβλήματα. Εμείς επίσης έχουμε μεγάλο λαθρεμπόριο με τις ειρηνοποιήσεις. Εκεί είναι το πρόβλημά μας. Δεν γίνεται ο Έλληνας καταναλωτής να τρώει μέλι με 5 ευρώ όταν εμείς έχουμε 5,5 και 6 ευρώ έξοδα παραγωγής. Τώρα αυτό είναι στην κρίση του καταναλωτή, αλλά δεν γίνεται αυτό το μέλι να είναι ελληνικό. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Έχουμε ένα πρόβλημα με τις τοποθετήσεις των κυψελών. Δεν μας αφήνουν να βάλουμε τα μελίσια μας στα δάση. Μας απαγορεύουν οι κατατόπους δασάρχες. Αν δεν παράγουμε στο δάσος, πού θα παράγουμε? Μέσα στην πόλη, μέσα στον κόσμο?
Τα προβλήματα είναι πολλά. Αν δεν ικανοποιηθούν από την κυβέρνηση, τι θα κάνετε από την Τρίτη και μετά? Εμείς δεν φεύγουμε από τους δρόμους. Τα παιδιά μας ζούμε, οι νέοι όλοι εγκαταλείπουν και εμείς που έχουμε, ζούμε αποκλειστικά όλη η οικογένεια από τη μελισσοκομεία, είμαστε σε σκέψεις. Είναι κακό να είμαστε σε σκέψεις να παρατήσουμε τη δουλειά μας. Νόβουλος Ιωάννης, παραγωγός γάλακτος και κρέατος ευθυνοτρόφος. Και ευθυνοτρόφοι λοιπόν, εδώ στον μπλόκο στην Οικουμενίτσα. Ξεκινήσαμε πριν τρεις ημέρες τις κινητοποιήσεις μαζί με όλους τους τομείς του αγροτικού κόσμου και τους μελισσοκόμους από σήμερα. Η κτηνοτροφία βάλεται στη χειρότερη μορφή της πλέον τα τελευταία χρόνια. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Όταν η τιμή του γάλακτος βρισκόταν πέρυσι στο 1,60 και στο 1,70, αυτή τη στιγμή στην Κρήτη τιμολογήθηκε η παραγωγή μας με 1,14. Άρα η μέση τιμή θα πάει κάτω από το 1,30. Το κόστος παραγωγής είναι πολύ υψηλό όταν οι ζωοτροφές αγοράζονται με 6% επεξεργασμένες, ενώ το γάλα πωλείται στις βιομηχανίες πωλείται με 13%. Άρα αυτομάτως σε ένα ποσό των 10.000 ευρώ βρίσκεται ο κτηνοτρόφος να πληρώσει 700 ευρώ ΦΠΑ χωρίς να κάνει τίποτα. Η τιμή του κρέατος, το αρνί, να σας δώσουμε ένα παράδειγμα, ότι φεύγει από εμάς με μέσο όρο 6,5 ευρώ και φτάνει στην ταβέρνα να πωλείται 42 ευρώ το παϊδάκι. Άρα υπάρχει μια διαφορά πολύ τεράστια την οποία την πληρώνει ο καταναλωτής. Άρα δεν βοηθάει το κράτος, δεν βοηθάνε τον πρωτογενή τομέα, τον κτηνοτρόφο, αλλά αυτομάτως δεν βοηθείται και ο καταναλωτής. Αυτό δημιουργεί μια τεράστια οικονομική δυσφορία πάνω στο επάγγελμά μας, το οποίο αν θα αντέξει. Επίσης, στο νομό Θεσπρωτείας, από τις 120.000 που υπήρχαν αμνιοερήφια του έτους, έχουν φτάσει να σφάζονται περίπου στα 50 με 55.000 τεμάχια. Άρα, αφανίζεται ο πληθυσμός της κτηνοτροφίας. Τι να πω τώρα, αυτό, πώς το είστε με φορτηγό εδώ πέρα και περιμένετε, ναι. Πώς το βλέπετε την κινητοποίηση των αγροτών? Δίκαια. Καλά κάνουνε, πιστεύετε? Καλά κάνουνε. Πρέπει να το κάνουν και άλλοι. Και παραπάνω. Και όλοι πρέπει να το κάνουν. Γιατί όλοι γονατισμένοι είμαστε. Άρα τα προβλήματα είναι κοινά. Βέβαια είναι κοινά, δεν είναι μόνο Αθηνών. Εσείς θα μπείτε στο λιμάνι σε 2 ώρες, με 9 η ώρα από την ένα, οπότε δεν έχετε πρόβλημα. Θα πω, ναι. Πρέπει ο κόσμος να στηρίξει την κινητοποίηση των αγροτών, για παράδειγμα τώρα που είναι στους δρόμους. Για μένα πρέπει. Μην κάτι πίσω που δεινά, φάτε τις. Εσείς μου περιμένετε εδώ πέρα, δεν σας ενοχλεί από ό,τι φαντάζομαι. Ναι, από αγροτική περιοχή είμαι κι εγώ. Έτσι, το χάλι κάτω στον Παλαμά, εκεί που μας πνίξαν. Γιατί μας πνίξαν οι πίτιδες, αυτοί εκεί δεν κουρέθηκε κανένας, ο κόσμος πεινάει κάτω. Μην κάνει πίσω κανένας, πίσω στην προβουλία. Ωραία, έγινες. Από τον Παλαμά είσαι. Ήμουνα 12 μέρες εκεί. Πρόσεξε τώρα, θα σου πω δύο πράγματα. Αν ο Θεσπρωτός δεν βλέπει τηλεόραση, θα τον δικαιολογήσω. Αν ο κτηνοτρόφος έχει πάρει όλη την επιδότησή του και του περισσεύει και να γλεντήσει, να τον δικαιολογήσω. Αλλά δεν πιστεύω ούτε στη μια κατηγορία ανθρώπων, ούτε στη δεύτερη ότι υπάρχουν εδώ. Ξέρει τα προβλήματα. Να σηκωθεί και να έρθει. Δεν μπορεί να πήρε χαμπάρι τρεις μέρες που κλείνουν το λιμάνι ότι δεν υπάρχουμε. Θα πάμε όμως και στα χωριά. Θα πάμε και να τους πούμε να έρθουν. Όπως πήγαμε και τις άλλες φορές, θα πάμε και τώρα. Και ναι, και αυτή η πρόταση που είπες είναι πολύ καλή, να τη συζητήσουμε με τους συναδέλφους. Αν είναι, θα κάνουμε πορεία μέσα στην Οικουμενίτσα με κατάληξη στο Δημαρχείο. Έτσι. Θα εξαρτηθεί βέβαια το πότε θα μας δεχτεί επιτέλους αυτός ο Πρωθυπουργός. Γιατί από Δευτέρα μας πήγε Τρίτη και από Τρίτη μη μας πάει. Γιατί είναι τόσα πολλά. Μας φορτώσαν κι άλλα τόσα. Και το σημερινό, το φετινό, είναι το τραγικότερο. Είναι η εξαφλίωση, είναι η αφάνιση του κλάδου μας. Είναι αυτό που θέλουν και λένε ΑΠΕ. Είναι αυτό που θέλουν και λένε... Πράσινη, ναι, το είπαμε. Αυτό που θέλουμε και το έχουμε στα αιτήματά μας, που λέγεται χρηματιστήριο ενέργειας. Και αυτό ακόμα. Αυτό το έχουν φορτώσει στην πλάτη μας και δεν κρύβω να σας πω, εγώ το λέω ευθαρστός εδώ, χορεύουνε στην πλάτη μας. Γαϊτάνοι χορεύουνε στην πλάτη μας. Αυτό πρέπει να το περάσουμε και στους νέους που βλέπω σήμερα στα πρόσωπά τους είναι αβέβαιο το μέλλον τους. Τι να κάνουμε εμείς τώρα εδώ? Ναι, τα παιδιά αυτά που είναι μεγάλο το ποσοστό. 90% του μπλόκου σήμερα στην Οικουμενίτσα, αυτό το μοναδικό μπλόκο στην Ήπειρο, στη Θεσπρωτεία, που η Θεσπρωτεία, ο μικρότερος δομός με τη χειρότερη μορφολογία του εδάφους, έχει 4 τυροκομεία ιδιωτικά, συν
δίνει γάλα στη Δοδόνη, στον Όλυμπο και στην Ήπειρο. Συν τις εξαγωγές στα μανταρίνια, συν τις ηχθοκαλλιέργειες, δεν ξέρω, τα έχουμε πει αυτά, έχουν υποθεί. Τα σφαγεία. Βεβαίως ναι. Δηλαδή, εδώ μιλάμε ότι οι νέοι έχουν προϋποθέσεις να ζήσουν. Να ζήσουν αξιοπρεπέστατα. Εδώ καταπατούν τα δικαιώματά τους. Εδώ τους αφαιρούνται, γίνεται αφέμαξη. Εδώ πρέπει να μας προσέξουν, πρέπει να το κοιτάξουν. Πρέπει το κάλεσμα των αγροτών της Πανελλαδικής στην κυβέρνηση να γίνει το αίτημα. Να δεχτούν την Πανελλαδική, να πούνε τα αιτήματα κάτω και το έχουμε πει και την άλλη φορά, αλληλεγγύη στη Θεσσαλία. Το μπλόκο το δικό μας είναι αλληλέγγυο στη Θεσσαλία και θα πρέπει, έχει προτεραιότητα εκεί πέρα. Ύστερα όλα τα άλλα. Νομίζω ένα-ένα μπορούν να λυθούν.